Σκληρή κριτική στο πολιτικό κατεστημένο της τελευταίας 20ετίας που συμβάδιζε με το συνδικαλιστικό κατεστημένο, όπως το ονόμασε, εξαπέλυσε σήμερα στην έκτακτη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο Δήμαρχος Κοζάνης Λευτέρης Ιωαννίδης μετά τη σειρά δημοσιευμάτων και παρεμβάσεων που υπήρχαν για τις δηλώσεις που έκανε σχετικά με την Πτολεμαΐδα 5. Ο κύριος Ιωαννίδης τόνισε ξεκάθαρα ότι ούτε ο ίδιος αλλά ούτε και η παράταξή του λέει ένα στερεότυπο όχι, απλώς υπάρχει ζήτημα βιωσιμότητας της μονάδας και πρέπει όλα να ελεγχθούν. Δεν θα αποφασίσουμε εμείς όπως είναι φυσικό, αλλά κάποιοι πρέπει να απολογηθούν και να λογοδοτήσουν για την κατάσταση στην οποία είναι αυτή τη στιγμή η περιοχή, τόνισε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Κοζάνης. Γιατί πιστεύω ότι υπάρχει ένα ζήτημα βιωσιμότητας μονάδας όπως το ανέφερα. Εξάλλου, όπως ορθώς επισημαίνετε, δεν είμαστε εμείς αυτοί που θα αποφασίσουμε το αν θα γίνει μονάδα ή όχι. Ούτε λέμε ένα στερεότυπο όχι. Απλά λέμε ότι υπάρχουν νέα δεδομένα που ίσως πρέπει να εξεταστούν. Σε κάθε περίπτωση, για το σε ποιο σημείο βρίσκεται η περιοχή, για τα προβλήματά της, άλλοι θα πρέπει να λογοδοτήσουν, άλλοι θα πρέπει να απολογηθούν και σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν οι θύτες να γίνονται θύματα και τα θύματα θύτες. Ο κύριος Ιωαννίδης σημείωσε επίσης πως έχει αντιμετωπίσει άπειρους λεκτικούς προφυλακισμούς από διάφορους συνδικαλιστές στους οποίους υπήρχε ανοχή από την πρώην Δημοτική Αρχή όπως υποστήριξε, ενώ μίλησε για συντεχνία που επιτίθεται σε όποιον έχει διαφορετική άποψη. Έχω αντιμετωπίσει και εγώ και η Δημοτική Κίνηση έντονους λεκτικούς, θα έλεγα, μέσα αγωγικά προπυλακισμούς και επιθέσεις στο πρόσωπό μου, πολιτικές εννοώ, έτσι. Πολλές φορές μάλιστα με χαρακτηρισμούς όχι και τόσο κόσμιους, από διάφορους κυρίως συνδικαλιστές, όπου η προηγούμενη Δημοτική Αρχή έδειχνε απίστευτη ανοχή. Απίστευτη ανοχή. Αυτή η συμπαιγνία του πολιτικού κατεστημένου και του συνδικαλιστικού κατεστημένου δυστυχώς έχει βαθύτατες ευθύνες για το ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην περιοχή, πρώτον, και δεύτερον, είναι προφανές ότι υπήρχε μια συγκεκριμένη συμπαιγνία, συντεχνία, δεν ξέρω πώς θέλετε πες το, η οποία επιτίθονταν στον οποιοδήποτε είχε άλλη άποψη. Παράλληλα, ο Δήμαρχος Κοζάνης απάντησε και στην ανακοίνωση του πρώην Δημάρχου Λάζαρου Μαλούτα, ο οποίος τον κατηγόρησε για αντιθεσμική στάση σχετικά με τη Μονάδα 5, τονίζοντας πως ο κύριος Μαλούτας το 2011 στείλε επιστολή στον Αρθούρο Ζερβό, τότε πρόεδρο της ΔΕΗ, για το συγκεκριμένο θέμα και σε Δημοτικό Συμβούλιο συζητήθηκε το θέμα μετά από απέτηση των συνδικαλιστών. Εμπολής αναφέρεται, το αναφέρει και ο κύριος Μαλούτας, ότι η στάση μου είναι αντιθεσμική. Αντιθεσμική διότι αντιστρατεύεται σε κάποια άρθρα του Καλλικράτη και του Κώδικα και γιατί το ζήτημα της Πτολεμαΐδας 5 δεν είναι τοπική υπόθεση. Ορθώς. Αλλά δεν κατάλαβα. Εγώ αντιστρατεύομαι στα ζητήματα των τοπικών υποθέσεων ή δεν έχω το δικαίωμα να λαμβάνω θέση, άποψη για τα ζητήματα της Πτολεμαΐδας 5 γιατί είναι τοπική υπόθεση ως δήμαρχος. Ενώ αυτός έχει. Όταν το 2011 απέστειλε επιστολή στον κύριο Ζερβό, στην οποία αναφέρει ότι η κατασκευή της Πτολεμαΐδας 5, του ΑΕΣ Πτολεμαΐδας, είναι καθοριστική σημασία για τη χώρα, την ανάπτυξη και το περιβάλλον και την επάρκεια και την ασφαλιστική τροφοδοσία της αγοράς. Όταν σε Δημοτικό Συμβούλιο πριν από λίγους μήνες, όπου μετά από πολλωστή απέτηση του συνδικαλιστικού χώρου συζητήθηκε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως συνήθως συνέβαινε, ο κύριος Μαλούτας είπε τα ζητήματα της ενεργειακής αυτάρκειας της χώρας, το ζήτημα της ενεργειακής ασφάλειας, της τροφοδοσίας της χώρας, το ζήτημα των τιμών στην ηλεκτρική ενέργεια και το πώς συμβάλλει ο Ιωαννίδης αυτές, μιλώντας και την Πέμπτη Μονάδα, είναι μια αντίστοιχη τοποθέτηση. Νομίζω ότι το θεσμικό ατόπιμα είναι του κυρίου Μαλούτα, ο οποίος δεν δικαιολογείται μια τέτοια αντίδραση για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι έμπειρος αυτοδιοικητικά. Θεωρώ την παρέμβασή του άστοχη. Ο Δήμαρχος Κοζάνης
απόρρισε και για το γεγονός ότι οι απόψεις του καταδικάστηκαν και από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρο Καρυπίδη στο πρόσφατο Περιφερειακό Συμβούλιο που διεξήχθη στη Φλόρινα. Εγώ λοιπόν σήμερα, επειδή σε όλη αυτή την ιστορία οι απόψεις μου έχουν καταδικαστεί εκ μέρους του κυρίου Καρυπίδη, αυτό πρωτοφάνες κατά την άποψή μου, Καρυπίδη, κύριο Περιφερειάρχη, ο οποίος οι απόψεις μου καταδικάστηκαν στη Φλόρινα. Η κυρία Ζεμπιλιάδου είπε, έκανε ερώτηση στον κύριο Καρυπίδη, ενώ στην κυρία Ζεμπιλιάδου της εξήγησα πάρα πολύ καλά σε προφορική συνεννόηση. Τι ακριβώς, ποιο είναι το σκεπτικό. Και όταν την ρώτησα αν πιστεύει ότι μια επένδυση η οποία δεν κρίνεται εθνικά υποφελής, θεωρητικά θα πρέπει να γίνει γιατί την θέλει ένας δήμαρχος και ένας περιφερειάρχης, το τι απάντησε μπορεί να τη ρωτήσετε. Γιατί εγώ τουλάχιστον έχω το θάρρος τα πράγματα που λέω κρυφά σε προσωπικές συζητήσεις και απόψεις που έχω να τις λέω και δημόσια. Σε καμιά περίπτωση, γιατί είμαι πεπισμένος γι' αυτό, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί που δεν έχουν τη δυνατότητα, το θάρρος να πούν αυτό που νιώθουν για το συγκεκριμένο θέμα.